Φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγείο Καρνανικών Ωραίων καλεί όλους μας να συμμετέχουμε εθελοντικά στην προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη των προστατευομένων περιοχών δικαιοδοσίας του και ειδικότερα το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείο Ιτωλικού, τις λίμνες Τριχονίδα, Αμβρακία και Οζερό και τα όρια Καρνανικά, Πανετολικό και Αράκινθο. Στόχος του φορέα διαχείρισης είναι η εδραίωση του προγράμματος εθελοντισμού και η υλοποίησή του σε ετήσια βάση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των προστατευομένων αυτών περιοχών και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης που επιτελούνται καθημερινά. Οι εθελοντές του φορέα θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους εξής τομείς: συμμετοχή στις περιπόλους έρευνας πεδίου, παρατήρηση και καταγραφή ειδών πανίδας όπως και χλωρίδας, φύλαξη προστατευόμενης περιοχής, συμμετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες του φορέα, συμμετοχή σε ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης προβολής των προστατευομένων περιοχών, συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα αλλά και οργανωτική υποστήριξη. Ο φορέας διαχείρισης, έχοντας ένα μικρό ανθρώπινο αδυναμικό, δεν μπορεί να καλύψει μια έκθεση περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα που είναι η περιοχή διοίκησής του όσον αφορά το Εθνικό Πάρκο και τις περιοχές Natura. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει διάφορες δράσεις διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Γι' αυτό καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση χλωρίδας και πανίδας, την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παρανομιών, την παρακολούθηση δράσεων και την ορνιθοπανίδα. Και γι' αυτό παρακαλούμε τους πολίτες να απευθύνονται στο φορέα διαχείρισης, στα τηλέφωνά του, το 2632-055-094, να καταθέτουν αίτηση εθελοντή και να τους εντάξει ο φορέας σε δράσεις, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που πραγματοποιεί στα πλαίσια βέβαια τήρησης των πρωτοκόλων της πανδημίας.